είδηση η οποία μας έκανε πολύ εντύπωση σήμερα το πρωί και την ψάξαμε. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι εξαφανίστηκε ο πολύ πολύ αγαπημένος σόμαν Γιώργος Μαρίνος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, Ειρήνη αναφερόταν τι σε αυτά. Ότι ξαφνικά από τον Νίκο Ευγυρίας όπου βρισκόταν, χωρίς να αποχαιρετήσει κανέναν, εξαφανίστηκε, έφυγε και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Αυτό το χάθηκαν τα ίχνη του και εξαφάνιση. Η αλήθεια είναι ότι λίγο παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαθεί, silver alert. Ακριβώς, τι έτσι του συμβαίνει, πάει το μυαλό μας το πολύ κακό, ότι κάτι μπορεί να του συμβεί, ότι... Μέχρι και το χειρότερο δηλαδή σκέφτεται κανείς διαβάζοντας. Ακριβώς αυτό τέτοιο είναι. Γιατί όταν βλέπεις και πολύ δυνατούς τίτλους, λες κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει σε αυτόν τον πολύ αγαπημένο άνθρωπο και δεν έχουμε πάρει και είδηση κιόλας. Και ενώ γνωρίζαμε. Είχαμε ακούσει και όλη την ιστορία ότι είχε βρεθεί στον Νίκο αυτό, ότι ήταν στην υγεία του άσχημα. Οπότε όλα τα στοιχεία συμφορούσαν στο να είχε κάνει επέμβαση καρδιά πέρσι. Ακριβώς έτσι. Είναι, είχε κάνει επέμβαση καρδιά πέρσι και τότε πάλι είχαμε όλοι θορυβηθεί. Πώς στοιχειοθετεί το ρεπορτάζ, δηλαδή οι πληροφορίες αυτές λέγανε. Λοιπόν, από πού προέκυπταν? Το ρεπορτάζ της εφημερίδας ήταν αυτό, ότι συγκεκριμένα παρέμεινε για 2 μήνες στον Νίκο Ευγυρίας και από εκεί και πέρα, μία μέρα, εξαφανίστηκαν τα ίχνη του. Όπως καταλαβαίνεις, Τατιάνα, σε εμάς χτύπησε συναγερμός. Αρχίζαμε λοιπόν να παίρνουμε τα πιο κοντινά του άτομα. Πρώτο, η Άννα Φόνσου, βέβαια, η οποία είχε βρεθεί στο παρελθόν στο πλευρό του, τότε ακριβώς και με την επέμβαση, και όπως πολύ καλά θυμόμαστε όλοι, είχε παραμείνει και στο σπίτι του ηθοποιού. Από εκεί όμως έφυγε. Και μάλιστα η Άννα Φόνσου μας αποκαλύπτει και ποιος ηθοποιός βρέθηκε κοντά του, τον πήρε και τον ανέλαβε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του Νίκου Ευγυρίας. Εμείς βρήκαμε τον πιο κοντινό άνθρωπο του Γιώργου Μαρίνου, τον οδηγό του. Τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τα ίχνη του και που βρίσκεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια μαζί του, είναι οικονόμος, προσέχει το σπίτι, φροντίζει τον ίδιο. Ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολλά χρόνια κοντά του και του κάνει στην ουσία όλες τις δουλειές. Είναι ο άνθρωπός του. Μας εξηγεί λοιπόν ότι δεν εξαφανίστηκε ξαφνικά μια μέρα από τον Νίκο Ευγυρίας. Έμεινε εκεί. Γιατί ακριβώς μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του, χρειαζόταν μια 24-ωρη φροντίδα. Γιατί όμως έφυγε? Πάμε να δούμε. Πού είναι τα τώρα? Αίσθηση προκάλεσε το πρωί η είδηση ότι ο Γιώργος Μαρίνος εγκατέλειψε πριν από περίπου 2 μήνες τον Νίκο Ευγυρίας, όπου φιλοξενούνταν το τελευταίο διάστημα στο Γέρακα, χωρίς να χαιρετήσει κανέναν, με τους φίλους του να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ασπρέσο. Ο γνωστός σόουμαν της δεκαετίας του 90, σύμφωνα με στενό του φίλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, είναι καλά και μένει σε ένα διαμέρισμα στη Βούλα. Είναι καλά ο κύριος Μαρίνος? Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εχθές ήμουνα μαζί του μέχρι το βράδυ αργά. Δεν υπάρχει λόγο να ανησυχείτε. Είναι μια χαρά ο κύριος Μαρίνος. Έχει φύγει όντως από τον Νίκο Ευγυρίας? Ναι, δεν είναι. Έχει φύγει. Έχει φύγει. Δεν υπάρχει. Έκατσε εκεί για λίγο καιρό. Μέχρι να τακτοποιηθούμε να βρούμε ένα σπίτι. Επειδή έτσι λίγο για αποκατάσταση μετά την εγχείρηση που έκανε. Μένει σε δικό του σπίτι. Πριν από περίπου 9 μήνες ο Γιώργος Μαρίνος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από το έμφραγμα που είχε υποστεί. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και του είχαν τοποθετήσει μπαλονάκι. Με τη βοήθεια της Άννας Φόνσου τότε, όπως βλέπετε στα πλάνα, βγήκε από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στο σπίτι του ηθοποιού, όπου φιλοξενήθηκε για περίπου 1 μήνα. Ήταν αγνώριστος και φανερά αδυνατισμένος, ενώ στη συνέχεια ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σε Νίκο Ευγυρίας στο Γέρακα. Οποιοδήποτε ηθοποιός είναι φίλος μου, δεν είναι, ζητήσει τη βοήθεια του σπιτιού του ηθοποιού μέσα στις δυνατότητες μας, θα τους συμπροσφέρουμε. Έτσι έκανα κι εγώ. Πράγματι κοντά στην ασθενειά του, ήμουνα πράγματι κοντά στην εγχείρηση που έκανε, ήμουνα πράγματι στο νοσοκομείο συνέχεια, δεν είδα κανέναν άλλον και μετά του πρώτου μου είπε δεν μπορώ να πάω σπίτι μου γιατί δεν είχε ανθρώπους να τον περιποιούνται. Πράγματι του πρότεινα να έρθει στο σπίτι του οποίου να καθίσει, ήρθε, κάθισε, του άρεσε, κάθισε περίπου 1 μήνα, 1,5. Εκεί ερχόταν και τον βλέπαν όσους φίλους ήθελε εκείνος, γιατί πιο πολλούς τους έδιωχνε. Και μία μέρα ο Σταμάτης ο Φασουλής, ο οποίος είδε ότι εκεί πέρα τον περιποιούμε, θα τον κάνουμε, δεν μπορούμε εμείς να τον έχουμε συνέχεια τον Μαρίνο, γιατί το σπίτι του οποίου είναι για τους άπορους καλλιτέχνες. Ο Γιώργος ο Μαρίνος δεν είναι άπορος. Μου είπε, Άννα μου, είναι ο καλύτερος μου φίλος, θα τον πάρω και θα τον περιποιούμε εγώ από εδώ και πέρα. Από εκεί και εκεί χάθηκαν τα ίχνη του. Γιώργος Μαρίνος!
Για πολύ κλειστό και μοναχικό άνθρωπο κάνουν λόγο όσοι γνωρίζουν τον Γιώργο Μαρίνο. Η Άννα Φόνσου υποστηρίζει πως όσο βρισκόταν στο σπίτι του ηθοποιού, δεν ήθελε να βλέπει σχεδόν κανέναν. Πριν λίγο καιρό με πήρε ο δικός του, κάτι που ήθελε. Και του λέω, πού είναι ο Γιώργος ο Μαρίνος? Γιατί εγώ έπαιρνα τηλέφωνο να δω πώς είναι, καυτοποίηση και αυτά. Μου λέει, δεν θέλει να δει κανέναν. Γιώργος είναι από ό,τι λίγο που το λέει, ένα παιδί κλειστό. Θέλει να είναι μόνος του. Είναι πολύ, πολύ κλειστό άτομο. Και στο σπίτι του δεν ήθελε καμία επίσκεψη από εμάς. Μόνο εμένα. Δεν δέχτηκε κανέναν εκτός από τον Φασουλή. Η βίλα του στο Νέο Βουτσά πωλείται, ενώ πληροφορίες θέλουν ο Γιώργος Μαρίνος να έχει ήδη βρει αγοραστή.